Δεν δέχομαι όλα αυτά τα γελία άτομα, οι οποίοι είναι οι χοβάδες, έχουν πάρει τις φραγίδες του κόμματος, δεν έχουν καμία σχέση, δεν μπορέσανε να διατηρήσουν ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα κόμμα, ένα τηλεοπτικό και ένα ραδιοφωνικό σταθμό δεν μπορέσανε, τον πουλήσανε στο κεφάλαιο. Όσο τον είχαν, έπεσε τη πιο χειδαία μορφή καπιταλισμού, το τηλεμάρκετινγκ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με τον κομμουνισμό, είναι οι εχοβάδες, είναι οι λήθοι και δεν έχουν καμία σχέση. Και δεν πέθαναν με ένα γονείς μου, ο πατέρας μου κάθεσε 8 χρόνια στη Μακρόνησο, δεν έχασα όλους μου τους θείους με τον Άρη για να βγουν αυτά τα τσουτσέκια, ένα κουτσούμπα που δεν κάνει ούτε για το καθαριστήριο να διευθύνει, να μου κάνει, ας πούμε, την. Δεν μπορέσαν ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Πώς θα κάνουν ένα κίνημα ολόκληρο? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πληρώσει τους τεχνικούς του και θα φέρει να φτιάξει τη χώρα? Τους τεχνικούς στο κόκκινο δεν μπορεί και να τους πληρώσει, κόβει τα λεφτά από τους άλλους υπαλλήλους. Δεν μπορούν ένα ραδιόφωνο και θέλουν να πιστέψουμε ότι θα φτιάξουν αυτοί τον κόσμο. Είναι φασίστες, δεν έχουν σχέση με το κίνημα και το αποδεικνύω. Δεν μπορούν να φτιάξουν ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν μπορούν να πληρώσουν 5 ανθρώπους. Απολύουν το σπίτι του λαού το λεγόμενο. Όταν το δώσουν σε κανέναν άνθρωπο να πάει κανένα άστεγο να μείνει, το έχουν τα τσουτσέκια μέσα με τα φαντάσματα, να πούμε, του Στάλιν και δεν μπορούν να αναπληρώσουν 5 ανθρώπους. Είναι φασίστες. Δεν μπορούν να πληρώσουν, να σηκωθούν να φύγουν. Κάνουν τις μεγαλύτερες περικοπές, δεν μπορούν να συντηρήσουν 10 εργαζόμενους και από την άλλη μου κάνουν κριτική για το σύστημα. Ποιο κριτική θα κάνεις, Καραγκιόζη? Να σηκωθείς να φύγεις. Έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα. Όταν λες να σηκωθεί να φύγει, συγγνώμη, πού να πάει, να μην υπάρχει? Όχι, να πάει στο Πούτιν, δεν ξέρω που θέλει να πάει. Να μην σε ενοχλεί παρουσία του Κουκουέ στον τόπο εδώ. Πάρα, κάνει μεγάλη ζημιά. Από όλα αυτά που γίνονται, κάνει μεγάλη ζημιά το Κουκουέ. Έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Τη μεγαλύτερη ζημιά το Κουκουέ. Οι λεγόμενοι δίθεν αριστεροί είναι που κάνουν τη ζημιά, είναι οι πυροσβέστες. Όταν κατεβαίνει ο κόσμος να κάνει μια διαδήλωση ουσιαστική, θα βγουν αυτοί μπροστά, θα την καπελώσουν, θα τη φέρουν εκεί που πρέπει. Το έχουμε ζήσει σε χώρες δουλειάς, σε πανεπιστήμια. Ο γιος μου για να πάρει στο πανεπιστήμιο βιβλία έπρεπε να γραφτεί στο Κουκουέ. Αλλιώς δεν έπαιρνε βιβλία. Από ένα λαϊκό καλλιτέχνη όπως εσύ και με το μυαλό που έχεις εσύ, να πεις και για τον Μπόμπολα τα ίδια, αλλά λες μόνο για τον Κουτσούμπα τα ίδια. Αγάπη μου, γιατί αυτό δεν το εννοείται, λες αυτό εννοείται. Τι εννοείται, τι μία ώρα εννοείται μου λες για ότι χτυπάμε τον Μπόμπολα. Μία, πώς. Πώς, έλα, συμπεράστε, δεν τη σπίτι του Μπόμπολα. Όχι, εδώ τώρα, εδώ που μου είπες όλα αυτά που είπες για τον Κουτσούμπα και για τον Κουκουέ και για ναι, το Μπόμπολα κίνημα κάνει, και για κάνει το τα κόμματα αυτά για να έχει την Αττική Οδό, πληρώνουμε 3 ευρώ, ας πούμε. Εγώ προσπαθώ να μην τα πληρώνω. Θα νομίζω ότι για το μνημόνιο, για τη φτώχεια, για όλα αυτά φταίει ένα κόμμα. Δεν φταίει ένα κόμμα, φταίνε οι δίθεν αριστεροί. Αυτοί φταίνε. Από το Πολυτεχνείο, από τότε που είμαι στα πράγματα μέσα και τα ζω, στο Πολυτεχνείο οι κουκουέδες μας βγάζανε οι κνήτες έξω την Παρασκευή, γιατί είναι να προβοκάτσια των Αμερικάνων το Πολυτεχνείο. Και μετά, μόλις είδαν ότι ο κόσμος πήγαινε, τότε το καπελώσανε με δαμανάκηδες και διάφοροι, ήρθε και το Πασόκ, ο Λαλιώτης και όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε ζήσει. Αυτοί που βρίζουμε τώρα ως φρικιά και αναρχικούς, αυτοί ήταν που βγήκαμε και κάναμε το Πολυτεχνείο και κάναμε όλα τα πράγματα. Δεν τα κάνανε. Αυτά εκ των υστέρων πάνε και καπελώνουν και στο χημείο. Στο χημείο δεν μας δίρανε, δεν μας βγάλανε έξω. Τα ΜΑΤ δεν μπορούσανε. Μας βγάλανε οι οικοδόμοι του Κουκουέ. Τα ΚΝΑΤ τα λεγόμενα. Αυτοί μας βαρέσανε και μας χτύπησαν και μας βγάλανε έξω. Και έχω γράψει και τραγούδι για αυτό. Το ξέρω. Εγώ καταλαβαίνω την οπτική σου. Δεν είναι θέμα οπτικής. Είναι θέμα ουσίας. Όταν δεν μπορείς να φτιάξεις ένα ραδιοφωνικό σταθμό και έχεις μια εφημερίδα που πουλάει 5.000 φύλλα με το ζόρι. Σήκω και φύγε, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Αυτό νομίζω αυτή η άποψη. Μια αυτοκριτική. Ο αριστερός κάνει αυτοκριτική. Να μιλήσω κι εγώ τώρα. Όχι, να μιλήσω, γόρι μου. Εγώ είμαι καλεσμένο, σου μιλά κάθε μέρα. Ναι, αλλά ένα αριστερό κάνει αυτοκριτική και βλέπει. Ωραία. Ότι μου έχει τα μισά ποσοστά από το ποτάμι του Καραγκιόζη που σέρνεται με τα σακίδια και λέει αηδίες και δεν έχει καμιά ιδεολογία και έχει τα μισά ποσοστά. Σήκω φύγε ρε Καραγκιόζη Κουτσούμπα, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω να υπάρχουν αυτοί που σφετερίζονται τη ζωή του πατέρα μου και τη ζωή των θειών μου και της θείας μου που πεθάνανε στο βουνό επονίτσε. Δεν θέλω να βγαίνουν αυτοί, δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Διότι έχουν πάει το κίνημα στο 4, δεν θα μπουν στη βολή του χρόνου. Ξέρεις, υπάρχουν δεν και άλλοι. Υπάρχουν... Στο ΕΑΜ είμαστε 95% κόσμο. Σωστό. Δεν πάνε να βάλουν το 3%. Όμως, ξέρεις τι, καταλαβαίνω την προσωπική σου. Δεν είναι προσωπική, είναι όλο όχι, του κόσμου. Όταν να μου λες για θύρους. Όταν πεθάνουν και αυτοί οι γέροι που ψηφίζουν για... λόγω. Να σου πω κάτι. Όταν και ο παπάς μου ψήφιζε μέχρι να πεθάνει. Συμφωνώ. Όταν μου λες για θύρους και τα λοιπά, εντάξει, δεν μπορώ να μπω και σε πολλά να σε στριμώξω περισσότερο. Καταλαβαίνω του καθενός και σέβομαι. Την αλήθεια λέω. Ναι, ναι, τη δική σου. Σέβομαι. Του μία καθενός είναι δεν είναι μία η αλήθεια. Ότι έχει 3% του Κουκουέ, δεν είναι αλήθεια. Μισό. Αντί να έχει 15 τι και 20. Το ποσοστό. Τι αγάπη μου, το με ποσοστό. Μνημόνιο, με μνημόνιο. Κάτι χωρίς, άκου να σου πω. Σημαίνει χωρίς 8 ώρο. Ο Τσίπρας έχει 27. Δεν έχει το, τι ο Τσίπρας, έχει αυτό. Το Πασόκ. Άλλο είναι αυτό.